Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη τιμή, τον κύριο Κολοκασίδη για το επιτελείο του. Ευχαριστώ εσάς που είστε σήμερα μαζί μας και να ευχαριστήσω και τους αγαπημένους μαθητές μου από το σχολείο που βρίσκονται εδώ πέρα. Θα με επιτρέψετε να αναφέρω ότι το Κυπριακό για μένα δεν είναι ένα ακαδημαϊκό ζήτημα, είναι ένα καθαρά βιωματικό ζήτημα. Βρέθηκα στην Κύπρο 2 μέρες μετά την δολοφονία του Σολομού. Οπότε, ό,τι λέω, το λέω από καρδιάς και το νιώθω βαθιά μέσα μου. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω ότι ό,τι αναφέρουμε σε σχέση με τα γεγονότα στην Ουκρανία πρέπει να έχουν προβολή και αναγωγή στο κυπριακό ζήτημα. Όλα πρέπει να ξεκινάνε και να γυρνάνε γύρω από εκεί, διότι αν χαθεί η Κύπρος, όπως λέει ο κύριος Γρίβας, μιλάμε για το γεωπολιτική εξαήλωση του ελληνισμού εν συνόλο. Οπότε, βλέπουμε έναν πίνακα εδώ πέρα με πηγή το Άμυνα Γεωστρατηγική, έναν εξαιρετικό ιστότοπο που έχετε την τύχη να χαίρεστε εδώ πέρα στην Κύπρο. Που βλέπουμε τι, βλέπουμε την αναγωγή των δεινών από την Κυπριακή τραγωδία στα όσα γίνονται σήμερα στην Ουκρανία. Συνολικά, αν σε ένα πληθυσμό 631.073, με την Ουκρανία σήμερα 44.000, οι νεκροί από την τουρκική εισβολή ήταν περίπου 4.000. Στην αμαρτία να λέμε περίπου, ωστόσο σε απόλυτο αριθμό είναι αυτό. Σήμερα θα έπρεπε να είναι 280.000, οι αγνοούμενοι ήταν 1.619, σήμερα θα έπρεπε να είναι 113.000. Και οι πρόσφυγες αναλογικά θα έπρεπε να είναι 14 εκατομμύρια. Γιατί το λέμε αυτό? Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αναλογικά της κυπριακής θηριωδίας και των όσων δραματικών έζησε ο κυπριακός ελληνισμός. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δυστυχώς, στα όσα γίνονται σήμερα, βλέπουμε ότι το ελλαδικό κράτος αφήνει την Κύπρο έξω από το κάδρο. Πολλοί ενδεχομένως να σκέφτεστε και με βάση την ιδιότητά μου ως αποστράτου αξιωματικού πταμένου πολεμική αρμπορία για τον ενίο αμυντικό χώρο. Θα με επιτρέψετε. Προτού αναφερθούμε στον ενιαίο αμυντικό χώρο, να αναφερθούμε σε κάτι απείρως σημαντικότερο, που πρέπει να είναι η καρδιά, ο πυρήνας της συλλογιστικής μας. Μιλάμε για το δόγμα του ενιαίου εθνικού ψυχισμού. Έλληνες, εσμέντο γένος. Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, πρέπει να ξεφύγουμε από τις δύο γάγκρινες που μαστίζουν τον ελληνισμό. Τα δύο ελληνικά κράτη, με συγχωρείτε. Ο ένας είναι αυτός του ελλαδισμού. Και ο άλλος είναι αυτός του κυπριωτισμού. Δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω. Πρέπει λοιπόν να δούμε τους κοινούς τόπους ταύτισης και να δούμε το γάμα που ανέφερε ο καθηγητής μου, ο κύριος Μάζης, εν συνόλο ως ελληνισμός και όχι αποσπασματικά ως δύο κράτη. Λοιπόν, τώρα, ακούμε συνέχεια το γνωστό, το οποίο είναι η κοινοτυπία, ότι η Κύπρος κοίτα μακράν. Η Κύπρος δεν έχει το μακράν την εποχή του κείμωνα του Αθηναίου, του γιου του Μιλτιάδος, του ήρωα της μάχης του Μαραθώνα. Κοίτα σήμερα μακράν, δεν κοίτα μακράν. Και κυρίως σε αεροπορικό επίπεδο υπάρχει η συλλογική, θα μου επιτρέψετε, συλλογική προσκόλληση στο ότι η Κύπρος είναι μακριά και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Αυτό δεν ισχύει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2003, πριν την ορκομοσία μου ως άνθρωπος μυναγού, επισκεφτήκαμε τη σχολή Κάρων την Κύπρο. Μας έγινε μια παρουσίαση στο παλιό Λίδρα Πάλας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, στην Κέννεντι, στο ξενοδοχείο. Στο Χίλτον, στο παλαιό Χίλτον. Από την Εθνική Φρουρά. Παρόν ήταν ο κύριος Σίβος Γλόγαρης, ο τότε υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, και η παρουσίαση έγινε από έναν αντισυνταγματάρχη, ο οποίος ανέφερε μπροστά σε σχολή Κάρων, η οποία ήρθε να τιμήσει τον ελληνισμό της Κύπρου, ότι σε περίπτωση αεροπορικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση μάλλον πολέμου, η τουρκική πολεμική αεροπορία θα αποκτήσει στην Κύπρο αεροπορική κυριαρχία. Ένας πολύ βάρης όρος, ο οποίος δεν ίσχυσε ούτε καν για τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, όπου οι Αμερικανοί έχασαν ένα αεροπλάνο F-117 Stealth. Είναι πολύ βαρύς όρος. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε ορισμούς. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι εν συντομία ποιοι είναι οι βαθμοί αεροπορικού ελέγχου, για να καταλάβουμε ότι η Κύπρος δεν είναι χαμένη. Υπάρχουν τρεις βαθμοί. Υπάρχει η αεροπορική κυριαρχία, ο οποίος είναι απόλυτος βαθμός επικράτησης. Οι αντίπαλες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι αδύναμες σε οποιαδήποτε αντίδραση. Μετά υπάρχει η λεγόμενη αεροπορική υπεροχή, του Air Superiority, όπου οι εχθρικές αεροπορικές δυνάμεις δεν μπορούν να επηρεάσουν τις φίλες χερσαίες ναυτικές αεροπορικές. Η αντίπαλος αεροπορική δύναμη συνεχίζει τις επιχειρήσεις ώστε να επιτρέψει την απόκτηση αεροπορικής υπεροχής από τις φίλες. Και πάμε τώρα στο τελευταίο. Δεν θέλω να μείνουμε στους ορισμούς, δεν τα αφήσω πολύ. Είναι η ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση. Η ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση, με συγχωρείτε, δίνει μια βασική ελευθερία αεροπορικής δράσης σε μια περιορισμένη χρονικά και τοπικά περιοχή. Άρα, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία, στην καλύτερη περίπτωση, αυτό το οποίο θα μπορέσει, θα προσπαθήσει να κάνει, θα είναι μια ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση τοπικά και χρονικά. Ούτε αεροπορική κυριαρχία, ούτε
αεροπορική υπεροχή. Και πάμε να δούμε την αεροπορική γεωγραφία. Ως μαθητής στο Ιωάννη Μάζη, γύρω από τη γεωπολιτική συστημική ανάλυση, όλα γυρίζουν γύρω από τη γεωγραφία. Δεν είναι σαν το πεδίο των διεθνών σχέσεων, το οποίο αγνοεί τη γεωγραφία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αεροπορική γεωγραφία. Υπάρχει η ψευδέστηση ότι οι αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας θα έρθουν κολυμπώντας λόγω της εγκύτητας με την Μικρασιατική Ακτή. Αυτό δεν ισχύει. Η αεροπορική γεωγραφία είναι τελείως διαφορετική και θα δούμε τα κύρια αεροδρόμια της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Το κοντινότερο αεροδρόμιο επανδρωμένο με αεροσκάφη σήμερα είναι το αεροδρόμιο του Εσκί Σεχή, το οποίο βρίσκεται, ο κάθε δακτύλιος εδώ πέρα είναι 100 χιλιόμετρα. Βρίσκεται βόρειο και δυτικά και είναι γύρω στα 570 χιλιόμετρα. Είναι το Lima Tango Bravo India, αν δείτε εκεί πέρα. Αν ακολουθήσουμε το δακτύλιο, ο οποίος είναι από εκεί, αν τον ακολουθήσουμε, θα δούμε αυτός εδώ μεγάλος, είναι στην ίδια απόσταση με το αεροδρόμιο της Καρπάθου. Αυτό είναι το κοντινότερο αεροδρόμιο. Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το κοντινότερο αεροδρόμιο δικό μας, το οποίο έχει μόνιμα αεροπορικές δυνάμεις. Είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο βρίσκεται στα 720 χιλιόμετρα από την Κύπρο. Ποια είναι τα άλλα αεροδρόμια τα οποία μας επηρεάζουν? Είναι το αεροδρόμιο του Ντιγιάρμπακιρ, το οποίο βρίσκεται πολύ μακριά, στα 700 χιλιόμετρα. Και αυτό, και ως παράγοντας είναι το αεροδρόμιο του Ικονίου, βρίσκεται στα 300 χιλιόμετρα. Το αεροδρόμιο του Ικονίου όμως, το έχω επισκεφθεί τρεις φορές, δεν έχει μόνιμες δυνάμεις. Έχει μία μοίρα έρευνας και διάσωσης, έχει τα τουρκικά εναέρια ραντάρ και έχει το τουρκικό σχολείο πλατακτικής. Εναπόκειται στη δράση της ελληνικής πολεμικής, της ελλαδικής, όπως λέει ο κύριος Μαύρος, αν θα επιτρέψει στην τουρκική αεροπορία να μετασταθμίσει δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Ικονίου. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να καταδείξω ότι η αεροπορική γεωγραφία δεν είναι εναντίον μας. Από το αεροδρόμιο του Εσκί Σεχίρ, το οποίο βρίσκεται στα 570 χιλιόμετρα, μέχρι το αεροδρόμιο του Καστελίου, στα 720-730, είναι μια απόσταση 150 χιλιόμετρων, 80 ναυτικών μιλίων. Σε αεροπορικό χρόνο, με βάση την ταχύτητα των μαχητικών, μιλάμε για 9 λεπτά. Άρα η τουρκική πολεμική αεροπορία μπορεί να προσεγγίσει την Κύπρο 9 λεπτά γρηγορότερα από ότι η ελλαδική αεροπορία. Αυτό γιατί το λέω? Για να καταδείξω ότι δεν είμαστε έρμεα στα χέρια των Τούρκων. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει η ψευδέστηση μιας μεγάλης δύναμης τουρκικής αναφορικά με την ισχύ στους αριθμούς. Οι αριθμοί δεν είναι έτσι. Η ελληνική πολεμική αεροπορία μπορεί να αντιπαρατάξει αυτή τη στιγμή περίπου στα 220 μαχητικά αεροσκάφη. Η τουρκική πολεμική αεροπορία μπορεί να αντιπαρατάξει 240. Βλέπετε καμία μεγάλη διαφορά? Σας δίνω το λόγο όμως ένα αποστρατεία επτάνους αξιωματικός με 15 χρόνια παρουσία στο Αιγαίο ότι ποτέ δεν φοβηθήκαμε την τουρκική πολεμική αεροπορία. Όχι μόνο όσον αφορά τις τακτικές, αλλά και όσον αφορά τους αριθμούς. Αν λοιπόν ο παράγοντας της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας εγκλωβίσει με βάση τις δυνατότητες, τις οποίες είναι πολύ, πολύ μεγάλες, τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις στο Αιγαίο, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πεδίο της Κύπρου δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ. Αυτό το λέμε για να καταδείξουμε και πάλι ότι δεν είμαστε έρμα της Τουρκίας. Τώρα το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Το παράδειγμα της Ουκρανίας και πάλι θα μας δώσει την αναγωγή και την προβολή. Μετά την κατάλυση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουκρανία κληρονόμησε περίπου 700 μαχητικά αεροσκάφη. Σήμερα μπορούσε να την παρατάξει μόνο 100 θεωρητικά, αμφιβόλου επιχειρησιακής ετοιμότητας στην αρχή των επιχειρήσεων. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι υπήρξε ένα κενό ισχύως, το οποίο η ρωσική πλευρά το κάλυψε και το κάλυψε εύκολα. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε να είμαστε κρυμμένοι πίσω από το δάχτυλό μας και πίσω από σωματίδια ιδεολογικής πολυτέλειας να το ρισκάρουμε ή να περιφερόμαστε και να αναφέρουμε ότι η υποτιθέμενη αδυναμία της εθνικής φρουράς είναι πλεονέκτημα σε σχέση με την Τουρκία, γιατί δεν μπαίνουμε στα μάτια της. Αυτό λοιπόν είναι λάθος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε. Τώρα για να συνεχίσω. Αυτό εδώ πέρα είναι F-16 Block 52 Plus Advanced. Γιατί το δείχνω? Διότι υπάρχει προσδοκία μετά την απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ από την ελληνική πολεμική αεροπορία ότι επιτέλους η Κύπρος μπορεί να καλυφθεί. Αυτό δεν είναι ακριβές, διότι και τώρα και μέχρι την απόκτηση του Ραφάλ η ελληνική πολεμική αεροπορία μπορούσε να καλύψει την Κύπρο. Δεν είναι θέμα δυνατοτήτων ούτε μέσων. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Αυτό εδώ πέρα το αεροσκάφος, όπως βλέπετε, φέρει τις σύμμορφες δεξαμενές. Είναι αυτό το καρούμπαλο, το εξόγκωμα, το οποίο βλέπετε στη ράχη του αεροσκάφους. Τι δίνει αυτό? Δίνει ένα επιπλέον καύσιμο, μια επιπλέον δυνατότητα μεταφοράς καυσίμου 3.000 λιβρών. Άρα αυτό το αεροσκάφος που βλέπετε, το F-16, μόνο κινητήριο, με λιγότερη
κατανάλωσε από το Ραφάλ, μεταφέρει ακριβώς το ίδιο καύσιμο με το Ραφάλ. Άρα το αν μπορούσαμε ή όχι να υποστηρίξουμε την Κύπρο δεν ήταν θέμα μέσων. Η ελληνική πολεμική αεροπορία διαθέτει 83 τέτοια αεροσκάφη ικανότητας μεταφοράς σύμμορφων δεξαμενών καυσίμων, με την τουρκική πολεμική αεροπορία να έχει μόνο 29. Έχει σημασία αυτό? Έχει. Διότι αν αυτά τα αεροσκάφη έρθουν στην Κύπρο, θα έχουν τουλάχιστον 30 με 45 λεπτά παραπάνω χρόνο παραμονής άνωθεν του πεδίου. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τώρα, επειδή έχω και εγώ το μικρόβιο της γεωπολιτικής, έχουμε εδώ πέρα τον Πατριάρχη της γεωπολιτικής της ελληνικής, τον κύριο Μάζη, αλλά και τον Πατριάρχη της ελληνικής στρατιωτικής επιστήμης, τον κύριο Γρίβα, μαθητής και των δύο. Θα προσπαθήσω να δώσω μία προβολή του τι συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, αναφορικά με τα όσα μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον. Βλέπουμε εδώ πέρα το κρυπίδωμα, τον αναχωματικό δακτυλίδι, για τον οποίο μίλησε ο κύριος Μάζης, ο οποίος είχε σκοπό να περικλείσει την τότε το Heartland, την τότε Σοβιετική Ένωση. Το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει το προσπέλαστο του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού, άρα όλο αυτό δεν έχει κάποιο αποτύπωμα. Επίσης, ο Νίξον μαζί με τον Κίσιγκερ χρησιμοποίησε και την Κίνα προκειμένου να περισφίξει τη Ρωσία. Υπάρχει αυτό σήμερα? Δεν υπάρχει. Άρα οι ίδιοι οι δυτικοί αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Και πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Μέσω και του AUKUS, το οποίο είναι πρόσφατο, να περισφίξουμε την Κίνα. Το ζήτημα είναι ποια είναι η θέση της Ρωσίας σε αυτό. Η εξελίξη, αυτά τα οποία βλέπουμε και η δημοσιότητα, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι η Κίνα μοιραία θα προσεδεριστεί τη Ρωσία και το αντίστροφο, ούτως ώστε η κάθε μία να αντιμετωπίσει την δυναμική της Δύσης. Αυτό όμως σε προβολή, σε χρόνο πιο μακρινό, μπορούμε να βρούμε ένα σενάριο το οποίο να είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Οι δυτικοί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το super hyper power το οποίο ανέφερε ο κύριος Γρίβας. Άρα λοιπόν, για να αντιμετωπίσουν το νούμερο ένα παράγοντα που είναι η Κίνα, το λογικό θα είναι να χρησιμοποιήσουν σε ένα νέο ρήμλαν το οποίο θα σχηματιστεί το χερσαίο χώρο της νυν Ρωσίας. Μπορεί να γίνει όμως αυτό με όρους ισότιμους? Δεν μπορεί να γίνει με όρους ισότιμους. Γι' αυτό και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι τα σημερινά γεγονότα στην Ουκρανία, το επίδικο από εκεί πέρα θα είναι ποια θα είναι η αυριανή σχέση Δύσης, Αμερικής και Ρωσίας στο νέο σχηματισμό που θα διαμορφωθεί. Θα είναι ισότιμοι όροι ή θα είναι όροι ισχύωσης Δύσης σε σχέση με μια πετσοκομμένη, να το πω λαϊκά, Ρωσία? Άρα λοιπόν, αυτό που προσπαθούν αυτές οι δυνάμεις εκεί πέρα είναι σήμερα η Ρωσία να κρατήσει το αυτοκρατορικό της παρελθόν και την προβολή της προς την Ευρώπη. Απ' την άλλη, οι δυτικοί να δημιουργήσουν το λεγόμενο νέο Αφγανιστάν, ούτως ώστε να περισφίξουν, να δημιουργήσουν ζητήματα στη Ρωσία, να την αναγκάσουν να πάει με την πλευρά της Κίνας και να έρθει αύριο σαν ηκέτης, ούτως ώστε να ενταχθεί στο δυτικό στρατόπεδο. Γι' αυτό γιατί? Διότι, αν δούμε και πάλι τη γεωγραφία, η Κίνα είναι μια οικονομική υπερδύναμη, ωστόσο δεν έχει φυσικούς πόρους. Η Ρωσία, απ' την άλλη, έχει φυσικούς πόρους, έχει τα συμβατικά χαρακτηριστικά μιας μεγάλης δύναμης, αλλά δεν έχει τι? Δεν έχει τα οικονομικά μεγέθη. Άρα λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε. Επίσης, η δημογραφία της Σιβηρίας είναι πολύ συγκεκριμένη. Η μεγαλύτερη πόλη, αν θυμάμαι καλά, είναι το Νοβοσιμπίρσκ με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Από κάτω προς τα νότια υπάρχει πλημμυρίδα τόσο των μογγολικών πληθυσμών, που έχουν από τις δυνατότερες δημογραφίες στον κόσμο, ίσως οι δυνατότεροι, και η πλημμυρίδα της Κίνας. Υπάρχουν τα συμβάντα στο Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, στον οποίο η Κίνα δεν βρίσκεται. Όμως σε επίπεδο θεσμικό έχει δημιουργήσει μηχανισμούς οι οποίοι να ασχολούνται με το Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό. Άρα, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι η ίδια η Ρωσία θα αισθανθεί μοιραία απειλή από την Κίνα και σε κάποια δεδομένη στιγμή στο μέλλον θα αναγκαστεί για τη δική της ασφάλεια, για την ασφάλεια στη Σιβηρία, να δημιουργήσει το νέο ρήμλαν, το νέο αναχωματικό δακτύλιο μαζί με τη Δύση. Τα όσα λοιπόν γίνονται σήμερα στην Ουκρανία έχουν, όπως είπα πριν, να κάνουν με το ποια θα είναι η θέση της Ρωσίας στο νέο δυτικό σχηματισμό αρχιτεκτονικής. Και πάμε τώρα να δούμε, αυτό είναι ένας χρησμός της πυθίας? Όχι. Ξέρουμε αν θα γίνει? Όχι. Υπάρχουν σενάρια επί υποσενάριων. Αυτό λοιπόν είναι ένα υποσενάριο. Το θέμα είναι σε αυτό το σενάριο, ποια θα είναι η θέση του ελληνισμού στο νέο αναχωματικό δακτύλιο, ο οποίος θα περισφίξει γύρω-γύρω τι πλέον την Κίνα, αλλά και τους
τουρκογενείς περιοχές. Ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το σενάριο? Θα είναι η θέση ενός proxy state της Κίνας. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι σε αυτή την προβολή, και πάλι σας είπα ένα σενάριο, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η θέση του ελληνισμού, σίγουρα θα είναι αναβαθμισμένη, και τι μπορούμε να πάρουμε από εκεί πέρα αναφορικά με το Κυπριακό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν πρέπει να είναι μια πρόβλεψη, πρέπει να το δουλέψουμε αν μας συμφέρει, ως αυτοεκπληρούν η προφητεία. Δεν μας ενδιαφέρει να προβλέψουμε το μέλλον. Μας ενδιαφέρει να βρούμε ποιο είναι το καλό σενάριο για τον ελληνισμό εν συνόλο και, όπως είπα, να το δουλέψουμε ως αυτοεκπληρούμενη η προφητεία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σενάριο, θα μπορούσε να βοηθήσει στην λύση του Κυπριακού και να πάμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε επιτέλους στο δόγμα της απελευθέρωσης, το οποίο ως δόγμα και ως φιλοσοφία πρέπει να είναι ο στόχος πρώτιστα πολιτικός και όχι στρατιωτικός. Όταν μιλάμε για την απελευθέρωση, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά το απλό. Για την αποκατάσταση με βάση το διεθνές δίκαιο και την νομιμότητα της πλήρους κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήμουν ανιός και γέρασα. Ήρθα εδώ πέρα το 1996, άκουγα για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία από τα ίδια ακριβώς πολιτικά πρόσωπα. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος για να μην φανεί ότι είμαι εμπαθής. Που μιλάμε και σήμερα. Τι προσθέθηκε σήμερα? Προσθέθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε πολιτική ισότητα και ο καθηγητής μου αναφέρει ότι σε λίγο θα είναι κυριαρχική ισότητα. Δούλεψε όλο αυτό όλα αυτά τα χρόνια? Δεν δούλεψε. Άρα πρέπει να εστιάσουμε κάπου αλλού. Πρέπει, αυτή είναι η άποψή μου, θα με επιτρέψετε, να μιλάμε πλέον για την απελευθέρωση, να μην φοβόμαστε. Είναι σίγουρο ότι μέσα στην κοινωνία αυτό υπάρχει, αλλά υπάρχει ο φόβος στα πλαίσια του μακαρθισμού που αναφέρθηκε πριν, αυτό να το αναφέρουμε και να το συζητήσουμε. Γιατί φοβόμαστε ότι θα μας κολλήσουν την ταμπέλα ενός υπερφύαλου ή ενός φασίστα ή εθνικιστή. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Το θέμα είναι να επιστρέψουμε στον καθαρό, στον κλασικό ρεαλισμό, τον Θουκυδίδη, ο οποίος γυρνάει γύρω από την ισχύ, να δούμε χωρίς να εστιάσουμε σε ιδεολειψίες του παρελθόντος ποιο είναι το συμφέρον του ελληνισμού και να δουλέψουμε εκεί πέρα. Άρα, κλείνω και για να μην καταχρώμε τον χρόνο, αυτό το οποίο οφείλουμε ως ελληνισμός να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να εξαϊλώσουμε την τουρκική προβολή ισχύως στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Εκεί κολλάει και η αποστρατιωτικοποίηση των νήσων. Να ακυρώσουμε το κάσους μπέλι με την προσεκτική, πάρα πολύ επέκταση, προετοιμασία της επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε 12 ναυτικά μίλια. Να αποδομήσουμε το δόγμα, την ιδεολειψία της γαλάζιας πατρίδας με τη συζήτηση αρχικά και την προετοιμασία κοινής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδος. 4 ατήλες είχαμε, κύριος καθηγητής το λέει πάλι. Είχαμε τον πρώτο επί Χούντα, τον δεύτερο επί Δημοκρατίας, τον τρίτο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον τέταρτο στα Βαρόσια. Και μετά από το Αιγαίο και από την Κύπρο πρέπει να έρθουμε στην πολιτική λύση του Κυπριακού, που πρέπει να ξεφύγουμε επιτέλους από την εξορισμού και ετυμολογικά διχοτομική λύση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Ετυμολογικά και μόνο αυτή η λύση οδηγεί σε διχοτόμηση. Είναι μη ρεαλιστική οικονομικά και θα οδηγήσει σε άλλα προβλήματα, αν και εφόσον προσπαθήσουμε να την επιβάλλουμε. Υπάρχουν ακόμα οι ανανικές παραφιάδες. Εσείς ψηφίσατε εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, και δεν μπορούμε σήμερα να επανερχόμαστε στα ίδια, δίνοντας μια διαφορετική ονομασία. Η Ρωμιοσύνη είναι φυλή συνόκερη του κόσμου και δεν ευρέθηκε κανείς για να την εξαλείψει. Η Ρωμιοσύνη ένα χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Βασίλης Μιχαηλίδης, σωστά. Η Ελλάς είναι φως. Πρέπει να επιστρέψουμε στο λεγόμενο δόγμα του ενιαίου εθνικού ψυχισμού, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε μαζί στο μέλλον. Δεν γίνεται κομματάρχες, οι οποίοι έχουν εκλογική δύναμη, ανθυποπεριφερειάρχη στην Ελλάδα για παράδειγμα, να καθορίζουν το μέλλον μας στα πλαίσια ιδεολειψιών του παρελθόντος. Ας βρούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει. Σας ευχαριστώ θερμά.